Φιλαράκι κούβρα είναι, μην ανεβάει πίεση. Όπω το τουργαλιό! Θα τα κάψουμε όλα, όλα! Όλα! Εδώ, θα φτύσει το γαλατάκι, θα το φτύσει. Φτύσει το αγόρι μου, φτύσει το. Τι, δεν μπορεί να τα σηκώσει, αγόρι μου. Φυρίζει τα τάντρακα. Κρεατάκι, μετά παίρνει και λίγο κρεατίνη, 3G. Συνεχίζουμε. Καλημέρα, Λάνια μου. Πώς είστε? Εμείς είμαστε καλούτσικα, την παλεύουμε. Πάμε για μια ακόμα φυσικοθεραπεία που είναι εδώ κοντά στο σπίτι. Έχω ξεκινήσει, περπατάω, το πατάω λίγο το πόδι. Η ώρα είναι 11 και πάμε. Ασκησούρες μάγκες. Μόλις βγήκαμε μάγκες, συνεχίζουμε τη μέρα με το καφεδάκι φυσικά. Τα παιδιά ήταν πολύ, πολύ καλά, πάντα είναι καλά μαζί μου και με όλους εκεί πέρα, τους πελάτες. Αυτά, συνεχίζουμε μάγκες, τίποτα, δεν μας φταίει τίποτα. Θέλει γυμναστική full, κάθε μέρα, δύο φορές, τρεις φορές τη μέρα, ποδήλατο, λάστιχα, όλα τα πάντα. Γιατί θα περπατήσουμε το Μάιο, του Αύγουστο. Άμα συνεχίσουμε έτσι. Θέλει προπόνηση, θέλει συστηματικότητα, συνέπεια. Δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα. Αυτά όσο αναφορά το χιαστό. Πάμε τώρα στα δικά μας. Γεια σας, Αλάνια, για από Πέτρο Τσέλο εδώ, μέχρι στάξη. Εύχομαι να είστε όλοι καλά. Δεν γνωρίζω αν ο Ζήσης έχει κάνει το intro και σας έχει χαιρετήσει. Day in the life, λοιπόν, εδώ στη Λαμία. Θα σας δείξουμε τι κάνουμε στην καθημερινότητά μας αυτές τις μέρες. Θα σας δείξουμε και τα καλά και τα κακά όμως, έτσι. Ας ξεκινήσω εγώ λίγο με το υπέροχο VAG. Το βλέπετε εδώ. Λοιπόν, μάγκες, τα μάξι έχει θέματα. Κοιτάξτε εδώ τώρα τι γίνεται. Πες να τα κλειδιά από κάδισμα. Καμώ τη μουτάρα μου, καμώ. Λοιπόν, κοιτάξτε VAG τώρα. Παίρνουμε κλειδάκι, εντάξει. Μιζάρουμε. Λοιπόν, για δεν ξέρω ποιος γνωρίζει και ποιος δεν γνωρίζει. Λοιπόν, το αμάξι έχει πρόβλημα με το immobilizer, κλείδωση. Το βάζουμε μπρος και ξανασβήνει πάλι. Δεν είχα δεύτερο κλειδί. Πήγα, έβγαλα δεύτερο κλειδί, πλήρωσα. Πίστευα ότι φταίει το κλειδί, γιατί το immobilizer το αυτοκινήτου δεν διάβαζε το κλειδί. Έβγαλα δεύτερο κλειδί. Περνάνε τρεις μέρες, ξαναπαθαίνω το ίδιο. Πάω σε ένα μάστορ τώρα, μου λέει παίζει να φταίει το καντράν, γιατί μέσα από το καντράν περνάει το immobilizer, ή παίζει να φταίει ο αφαλός που μπαίνει το κλειδί μέσα και. Τέλος πάντων, μην τα πολύ λέμε με το αυτοκίνητο και αυτά. Σε δύο εβδομάδες, τρεις φεύγουμε. Εγώ προσωπικά αποχωρώ, φεύγω, πάω Κρήτη. Και βλέπετε ότι όλα πάνε σκατά εδώ. Το ένα χαλάει μετά το άλλο. Το αυτοκίνητο εμένα χάλασε τώρα το immobilizer, δύο εβδομάδες πριν είχε χαλάσει η μίζα. Παλιό αμάξι, θα μου πει Πέτρο, τι περιμένεις. Προφανώς. Μου έχει βγάλει την Παναγία το αυτοκίνητο. Και λοιπόν, να σας πω τι θα κάνουμε τώρα. Μετά θα έρθει ένας κλειδαράς, θα βάλουμε το αμάξι στον εγκέφαλο να μας ξαναχρονίσει τα κλειδιά. Το έχω ξανακάνει μία φορά. Θα μας ξαναχρονίσει τα κλειδιά. Θα δουλέψει κανονικά το αυτοκίνητο. Θα το πάρω και θα το πάω σε ένα συνεργείο παύλο ηλεκτρολογείο να δούμε τι θα κάνουμε. Εύχομαι να φταίει το καντράν και να μην φταίει ο αφαλός εδώ που μπαίνει το κλειδί μέσα, το immobilizer, και αναγκαστώ να αλλάξω αφαλό. Γιατί μετά θα αναγκαστώ να αλλάξω κλειδιά. Θα πρέπει να χρονίσω τα άλλα τα κλειδιά. Θα πρέπει να βρω από άλλο αυτοκίνητο. Πάει δουλειά πάρα πολύ. Ο καιρός έχει πάθει κολούμπρα. Κολουμπρέισον. Ο καιρός. Μία βρέχει. Την επόμενη μέρα έχει ήλιο και έχει αέρα. Έχει 18 μποφόρ. Μετά ξαναβρέχει πάλι. Έχει την γαλάσπες. Θα τα πούμε και μέσα στη μέρα γενικότερα. Θα το κάνουμε αυτό το βιντεάκι έτσι να δείτε γενικότερα τι κάνουμε. Ο Πετράν και ο Ζησάρας. Ο Ζησάρας τώρα είναι φυσικοθεραπεία με το γόνατο, ακόμα παλεύει. Το πόδι του είναι ακόμα πρισμένο μετά από 20-25 μέρες χειρουργείο. Είναι δύσκολη φάση. Μάγκες είναι μέσα στο πρόγραμμα. Και η τούμπα και ο τραυματισμός και όλα. Δεν πτωούμαστε. Σας ξαναλέω, δεν πτωούμαστε. Εγώ δεν έχω αμάξι να κινηθώ τώρα. Τα αμάξι εδώ έχει. Με τα αμάξι με αυτό με το immobilizer έχω πάνω από ένα μήνα με αυτό το πράγμα εδώ πέρα. Αυτά. Τώρα περιμένω Ζησάρα να τελειώσει από φυσικοθεραπεία. Πάμε να κάνουμε μια δουλίτσα. Θέλω να του βάλω φωτιά, μάγκες εδώ. Το βάλω βιντζινάγια. Πτυμάγια. Το βγάλω βίντεο να το βλέπετε να γελάτε. Δεν μπορώ. Όχι για την Παναγία να μάθει. Δεν μπορώ. Τάτσον. Το γαλλίο.
Ο Πέτρος αποφάσισε να σταματήσουμε εδώ σε ένα... Μπάς φτιάξουν τα μάτια. Σε ένα παπ. Μπάς φτιάξουν τα μάτια. Εδώ. Μακριά από αυτό. Και το ρωτάω εγώ τώρα. Πες ότι πήρες 200 ευρώ, τι θα αλλάξει. Τίποτα ρε, τίποτα. Τι θα αλλάξει από τη ζωή σου, πες μου λίγο. Έδιε το χαβαλέ. Είχαμε ένα ευρώ πάνω μας για να το ρίξουμε. Έδιε το χαβά. Μακριά. Κάτσα να δούμε τώρα. Μακριά του τζόγου. Τι θα δείξουν τα καντράνια. Μακριά του τζόγου. Δεν παίζουμε γενικά να ξέρετε. Στην τύχη τώρα απλά παίζει. Για το βίντεο. Για το βίντεο παίζει. 50-50. Μα παίζει ρε φίλε ότι έρχεσαι εντάξει. Παίζει ότι παίζει 50 λεπτά. Και κερδίζει 50 ευρώ. Τι θα αλλάξει 50 ευρώ στη ζωή, παίζει. Και 100 και 200. Τι θα αλλάξει. Τίποτα. Θα πληρώσει την ασφάλεια για τα μάτια. Έχει τι έτσι. Θα είσαι πιο πλούσιο αύριο. Μαλακή. Κουβά. Μπήκαμε, βγήκαμε, φάγαμε 5 λεπτά από τη ζωή μας χωρίς λόγο. Εντάξει, πάνε τα χαμπάρια σας, μακριά από αυτά. Πού δεν ξέρω τώρα ότι χτύπησα από το μηχανάκι. Αυτό βλέπει Metal Mulissa, ο άλλος βλέπει Metal Mulissa ο γιος, ρε φίλε. Όντως. Ναι, ρε, δεν είχε το μηχανάκι για το κόλλητα Metal Mulissa παντού. Σταματάει ένας γεράγος πιτσιρικάς τώρα και μου κάνει. Χτύψεις, με το μηχανάκι. Χτύψεις. Μου λέει με το μηχανάκι. Χτύψεις. Λέω ναι. Λέει και ο γιος μου. Και ο γιος μου λέει κάνει τέτοια, λέει και χτύψει κι αυτός, λέει σου γόνα του. Άλλο, σκούτα περαστικάρα. Στο μεταξύ ο γιος του Μάγης μπορεί να μας βλέπει κιόλας. Έχει ένα μηχανάκι, ένα σκούτερ και έχει Metal Mulissa αυτοκόλλητα πάνω. Είναι φανατικό. Φανατικός από τους παλιούς, από τους πρώτους. Ντίκαν τώρα εκεί, ξέρετε τα γνωστά. Είναι σκληρό. Εδώ τώρα βρισκόμαστε σχεδόν στο κέντρο της Λαμίας. Ας σας δείξουμε λίγο τον κόσμο της Λαμίας. Λοιπόν, εδώ στη γωνία έχουμε μία κουβέντα. Αν κάτσουμε με το κινητό ανοιχτό θα γίνει μαλακία σίγουρα, αλλά δεν γίνεται πάντα. Κάποια μαλακία. Αν κάποιος θα βρεις κάποιον, θα σταματήσει κάποιον, κάτσε βλάκα. Κάτι θα γίνει. Αρκεί να προλάβω να το πετάξω. Περνάει ο κόσμος στοιχείο ένα από πίσω τον άλλο και πίσω μακριά. Κάτι τι γίνεται. Εδώ πολιτικό The Shopping Destination. Α, ναι. Γιατί είμαστε εδώ, εσύ είπαμε. Γιατί είχαμε έξω τη δουλειά, άμα πάνε έξω Πάμε. Θέλουμε να ανοίξουμε λίγο το αγκίτι και θέλει ειδικά χέρια τώρα εδώ. Θα γίνουν χειρουργικές. Ειδικά χέρια, ειδικά παντελόνια θέλει. Ειδικά χέρια, άμα έχει παντελόνια ειδικά. Ο Παγκίτης παιδιά θέλει, και θέλει να είναι λίγο. Να μην είσαι φόδρα με φόδρα όπως εδώ πέρα. Να μην είσαι φόδρα με φόδρα. Πανί με πανί είναι. Αλλά δεν πειράζει, κάπως θέλω να κάνω. Σωστό. Σωστά ξεγέσαι. Καλύτερα να έχεις γνωστούς παρά να έχεις γνωστά μάλλον. Το εργαλείο τσακμάκησε. Τσακμάκησε το εργαλείο Μάγκης. Είχε να πάει κανένα 5 μέρες. Τώρα πρέπει να γυρίσουμε τα ηλεκτρολογία όλα να δούμε τι θα κάνουμε. Πάμε να δούμε, αρχίζουμε να ρωτάμε δεξιά-αριστερά. Εύχομαι μην με αφήσει πάλι, μην σβήσει πουθενά. Γιατί αυτόν τον άνθρωπο εδώ τώρα τον έχω φέρει 2 φορές ήδη, δεν θέλω τρίτη. Βασίλη Σιράκη, εδώ Λαμία είναι top. Οι περισσότεροι τον ξέρετε, αξίζει πολλά. Βασίλη Σιράκη, ό,τι θέλετε από κλειδιά, από πόρτες, ασφαλείας. Από αυτόν τον δρόμο μπαίνω, δεν πάω από το Big House, τίποτα από εκεί. Πρέπει να την προσέχουμε. Την κυρία, ό,τι ζητάει, πρέπει να το βάζουμε, παιδιά. Δεν γίνεται αλλιώς. Δεν γίνεται αλλιώς το εργαλείο. Ωραία. Οκ, okay, θα το βρω. Τώρα ήρθαμε σε ένα άλλο κατάστημα. Όχι, ιατρία είναι αυτά. Είναι τα ιατρία. Σε έναν άλλον ιατρείο αυτοκινητού, ναι. Electricity. Να δούμε ποιος θα βρει τη λύση, ποιος είναι πιο γρήγορος. Ένας λέει κοντό, άλλος λέει μακρύ, άλλος λέει υψηλό. Λίγο κόβει, λίγο ράβει. Θα δούμε τώρα. Ποιος είναι καλύτερος. Πάμε χαμένοι γάμο του τάνα. Θα φτιαχτεί η κυρία μας. Ρε, θα φτιαχτεί το θέμα, να μην ξαναχαλάς πάλι την εγκομάδα. Ρε, μην ξέρω. Στον ένα λέει 70 ευρώ για μια δουλειά. Πάω στον άλλο λέει 170 ευρώ. Γιατί κάνετε μαλάκι. Πώς χρεώνεται με το τσουβάλι πάτε μαλάκι. Τέλος πάντων, δεν μπορούμε να βγάλουμε άκρη εύκολα. Εφόσον να μάθει δουλεύει τώρα, πάμε να κάψουμε λίγο κάψιμο. Εδώ να κάνουμε γύρω γύρω το Λαμία. Σύντε. Έχει βάλει, έχει φροντίσει από πριν ο Πετράκη. Τι γίνεται, τι κάνουμε, λέγει. Τίγκα. Εντάξει, ένα κουσαρικάκι έχει τώρα μέσα. Λοιπόν, ακούστε τι θα κάνουμε. Τι χιμότρο. Μέχρι σήμερα.
ή θα απενεργοποιήσουμε τελείως το μοντιλάκι για να τα αμάξει, ξέρετε τώρα. Για να το έχετε ευκαιρό. Όποιος το βρει, πάρτε το μάξι. Όποιος το θέλει, μπελά στο κεφάλι του θα βάλει. Μπράβο, όποιος το βρει, όπου το βρει, άμα θα ψηλώσει. Μην τα τραγικοποιούμε τα πράγματα, μπράβο. Λοιπόν, πάμε μια βολτίτσα τώρα έτσι να δούμε κανένα βόλτο, να πιούμε κανένα καφέ. Και όχι, κύριε. Ωπόπο το έτσι το εργαλείο. Αυτό το αμάξι να ξέρετε ότι και να πάθει δεν το πουλάω. Αυτό το αμάξι θα γίνει project. Αυτό θα γίνει και μίλιο εγώ. Θα γίνει project. Οι παλιοί εδώ θα θυμούνται, δεν ξέρω σε πόσα χρόνια. Πότε θα φρένω. Αλλά το αμάξι το κάνουμε project. Δεν πουλιάει αυτό το αμάξι. Ούτε για ανταλλακτικά ούτε για τίποτα. Εδώ να πάρει Big Tank θα γράψω. Ω, το γιατί ουρανό ρε τη χαλάς. Τι να χαλάς, το χαλασμένο δεν χαλάει ρε φίλε, δεν πάει άλλο. Εδώ με ανάποδα τιμόνια, Πετράκι. Πετράκι, ανάποδα τιμόνια, ό,τι πρόλαβα. Το μουτεράκι του είναι κούπρα, να ξέρετε. Το μουτεράκι του είναι κούπρα. Αν πάει στα χείλη, θα κάνει περισσότερη φασαρία. Πώς γίνεται αυτό. Φιλαράκι κούπρα είναι, μην ανεβάει πίεση. Μην ανεβάει πίεση. Δείξτε λίγο, δείξτε λίγο. Κοίτα, κοίτα, κοίτα. Μην ανεβάει πιέσει, ρε φίλε. Μην ανεβάει πιέσει. Μην ανεβάει πιέσει. Δεν μπορώ να καταλάβω τι κάνει αυτό. Βάμε, ρε παιδιά. Έλα, ρε, αυτά είναι η καθημερινότητα. Έτσι είναι η καθημερινότητά μας, παιδιά. Εσείς είναι η καθημερινότητα. Δεν μας φάμε όμως. Αυτό δεν είναι τίποτα. Μια φορά στο μεταξύ έτρεχα. Σε εκείνο πάνω, ρε, στο άλλο. Αφού δεν το πει αυτό. Θυμάσαι στα πιτσιρικάδε, ρε. Και έβρεχε τσιρικάδε. Και έπεσαν τα κλειδιά μέσα. Και έβρεχε τσιρικάδε και δεν είχαμε να μπούμε στο σπίτι μετά. Στο σπίτι. Τη Μάκη ήταν το Ατζή και έχει ένα πολύ μεγάλο πίση. Όπι είναι αυτό. Είπαμε. Όπα το κάνω για τώρα, να το μάθει. Είπαμε να κάνουμε ένα τατουάζ. Το πίση, δείξε λίγο το session. Θέλω να δω τι είναι το τατουάζ. Δείξε. Και δεν μπορώ να κάνω ένα τατουάζ. Κοιτάξτε με τι κάθομαι και ασχολούμαι. Τι μαλάκι, κασί, κάλι. Τι ρωτά. Θε να πει όχι, δεν θε. Δείξε λίγο, ρε φίλε. Θα κάνουμε κανένα κομμάτι τέτοιο, να πούμε. Ναι, πάλι καταπέρασε. Πώ σα φαίνεται, παιδιά. Πώ σα φαίνεται. Αντί να κάνουμε κανένα τέτοιο κομμάτι, κάνουμε. Κάναμε και κάλο. Τι να κάνουμε. Με το 1, 2, 3, 4, 5, ρε φίλε. Μάγκε, κάναμε τα κουρεματάκια μα τώρα, δεν σα τα έδειξα. Έκανα ένα κουρεματάκι, δύο έτσι. Για να συγκάλω, δεν υπάρχει λόγο, ρε. Εντάξει, έκανα ένα κουρεματάκι εκεί στα μπαμ. Τα μάτια γίνονται άλλα, μαλάκα. Βράχηκαν όλα, μαλάκα. Και βγαίνω έξω. Βγαίνω έξω να πάω να χαιρετήσω το παιδί. Και φίλε, βλέπω αυτό. Εκεί που ήταν ήλιος, βλέπω αυτό. Εδώ, κοίτα πώς έχουμε γίνει εδώ. Παναγία μου. Βγαίνω έξω και βλέπω στο σπίτι. Πουτά! Το νερό, πουτά! Μέτρηκε κάτω, ρε μα. Έχει πολύ νερό, όλο. Έχει πολύ νερό, φίλε, και θολώνουν τα τζάμια, φίλε. Τι θέση τώρα, τι να βάλω, αρκουντίσιο. Άρψε αρκουντίσιο, ρε. Και βγήκαμε έξω και είπα εγώ, Μάγκης, κάθε, ξέρεις, μερικά απογεύματα βγαίνουμε έξω, βγάλω κάποια φωτογραφία, κάνα βιντεάκι και λέω στο Ζήσου, πάμε να κάνουμε βιντεάκι, σήμερα γαμάτο, λέω. Μάλακα, τι ρίχνει εδώ, ρε, μάλακα. Τι ρίχνει εδώ. Από το κινητό του μεταξύ φαίνεται πιο καθαρά. Μέχρι να στεγνώσει αυτό το πράγμα για να καμαλήσουμε. Δεν τέσσερις πέρες αυτό το τώρα, βιντεάκι, κύριο, να στεγνώσει. Εγώ ευτυχώς δεν έχω τέτοια προβλήματα από θέμα καβάλα, δεν καβαλάω πλέον μηχανάκι. Μόνο στριτάρικο. Λοιπόν, πάμε τώρα έτσι μια βολτίτσα. Πάμε τώρα μια βολτίτσα να τραβήξουμε και κανένα βίντεο. Έτσι να περάσει λίγο η ώρα. Δεν περνάει η ώρα, προπόνηση. Είναι προπόνηση, ρε φίλε, για τον Πέτρο. Εγώ στηρίζω τον Πέτρο. Κάνε προπόνηση, Μητράκη. Έτσι κι αλλιώς εγώ την δουλειά μου την τέλειωσα. Πάμε τώρα για βίντεο. Προπόνηση. Λοιπόν, θα πάμε τώρα. Δεν έχετε ξαναπάει εκεί. Ναι, εκεί αλλά θα γίνει το meetup, εκεί που θα πάμε, ναι, τώρα. Αλλά το θέμα είναι, ρε φίλε, να κόψει η βροχή, να κάνουμε και να βγούμε λίγο πιο ελεύθερα. Δώστε βάση τώρα, εκεί που πάμε θα γίνει ένα meetup. Ποιο meetup? Το meetup του NMX Tags, yo bro, motherfucker. Εκεί δεν το κάνουμε, εκεί δεν το κάνουμε. Θα γίνει εκεί. Όποιος δεν έρθει, αυτός χάνει, μαγκές. Δεν φταίω, δεν φταίω. Τα μισά καθαρίζουν. Θα δοθεί το location και θα πάμε. Θα πούμε και ημερομηνία. Θα πούμε ημερομηνία. Εντάξει, ρε παιδί μου, απλά δεν θα είναι πράγματα. Και τέρμα επίσημο. Ναι, απλά όποιος θέλει έρχεται, θα είμαστε εμείς εκεί.
Θα μαζευτούμε, θα βγάλουμε τις φωτογραφίες μας, θα πούμε τα δικά μας, θα μας ρωτήσει το τι θέλετε, να αναλάβουμε τα κουτά. Τα εργαλεία, να δούμε τα εργαλεία για λυσμένα. Ναι, να τονίσουμε ότι παντός τύπου και με ποδήλατο, αν θέλετε να δείτε. Ποδήλατο, τζιπ, ταλίκα, τι έχεις. Ό,τι έχει ρόδα, ας έρθει εκεί πέρα. Να δείτε, έχει και χώρο εκεί. Βέβαια με το ποδήλατο δεν μπορείτε γιατί είναι λίγο εκτός γραμμίας. Τα μηχανοκίνητα τέλος πάντων. Ναι, δεν θα σας πούμε που είναι, θα σας δώσουμε location να πούμε. Περισσότεροι θα ξέρουν που είναι εδώ από Λαμία. Όσοι δεν είναι από Λαμία. Φαίνω ρε! Τουρναλίου μπροστά Honda. Honda το Civic. Δεξιά, δεξιά, παράλληλη, παράλληλη. Απ' το κινητό φαίνεται λίγο καλύτερα. Λοιπόν, εξεθολώσουν λίγο τα τζάμια. Κατεβάζουμε λίγο φωτεινότητα. Θα φάμε copyright. Θα δείτε η δίκη. Ζηστάς κατά λάσχα. Απ' την άλλη θέλει τώρα. Απ' την άλλη. Έλα αλλαγή. Πόσο ξέδωσες από το 1 μέχρι το 10 τώρα? Καθόλου, θέλω κι άλλο, δεν φτάνει αυτό. Δεν φτάνει αυτό. Α, δείξουμε στα παιδιά που δεν γίνει meetup. Το meetup, παιδιά. Ο πατέρας θα βλέπει το βίντεο και θα λέει μετά γκρινιάει στα μάξι, δεν λέω. Το meetup, παιδιά, θα γίνει εδώ. Αυτός είναι ο χώρος τον οποίο θα διεξέλθετε όλοι εδώ πέρα, θα εισέλθετε εδώ μπροστά, θα βάλουμε άλλο θα βάλει από εκεί μηχανάκια, τα street από εδώ, τα καθαρά από εδώ, τα παπιά από εδώ. Θα γίνει χαμό, θα τα κάψουμε όλα, όλα! Θα κάψουμε όλα! Πού το πήγε καλά τώρα ο Μπέφτης. Έλα, φτάνει, μάλλα. Ναι, τι είναι, Σουμπαρού ή Μπέφτης. Μύρισαν τα τέτοια. Μύρισε λάστιχο, μύρισε δισκοπλατό, μύρισε... Έχουμε στήσει εδώ το Κούπρα. Εδώ παίχνει σκηνικό ο Πέτρος Τσέλος, θα τα αφήσουμε εδώ από κάτω. Εδώ έχει παιχτεί... άσχημο πράγμα, να δείτε λίγο τι έχει παιχτεί εδώ πέρα. Πάντα μαξακιά μας η πουτάνα. Το βίντεο πρέπει να είναι κανονικά rip. Εντάξει, δεν έκανε τίποτα να μάλλα, εντάξει. Εντάξει, πάτησες λίγο, έδωσες λίγο πίεση ρε φίλε, έδωσες λίγο πίεση. Ήλιο, κατακούτελα και μισό τόνο νεράκι λίγο. Είναι τόσο περίεργη μέρα σήμερα ρε φίλε. Μια χαρά είμαστε. Κάποια άλογα, δεν ήταν που ήταν λίγα άλογα. Δώσαμε κάποια άλογα ρε μαλάκα και μερικά πόδια ρε μαλάκα. Και το τα κάνατε τράμπα και τώρα... Ναι, τα κάνατε τρέγες, τώρα ρε μαλάκα τα πόδια δεν πάνε ρε μαλάκα. Δεν πάνε ρε φίλε. Δεν μπορείς να πάεις πάλι άλογα ρε φίλε. Ήταν απειρός ρε μαλάκα. Ρε μα μαλάκας είσαι τότε ρε. Ήρθαμε εδώ στο αποθηκάριο. Θα κάνουμε τώρα τη... Μην το κάνεις, θα ασκείς το φούτερ, φίλε. Μη μας σου λέει ότι φοράμε φαρδιά, υπάρχει λόγος. Για το φοράμε φαρδιά, υπάρχει λόγος, φίλε. Υπάρχει λόγος, φίλε. Λοιπόν, όπα, όπα, όπα. Ήρθαμε να κάνουμε το καθημερινό μας το λίγο το... Έλα, μας περάσει γύρω, είναι ψουνάρι. Έλα, θα βγάλω λίγο να σας δείξω. Πιτσιτικό πολύ είμαστε, ρε. Όπα, θέλω. Η προπόνηση έχει αρχίσει και γίνεται κουραστική. Και για τους δύο. Νομίζω ότι είναι η ώρα να... το βίντεο βασικά, πρέπει να συνεχίσουμε, δεν γίνεται αλλιώς. Εδώ, θα φτύσει το γαλατάκι, θα το φτύσει, φτύσει το αγόρι μου, φτύσει το. Τι, δεν μπορείς να τα σηκώσεις, αγόρι μου. Δεν μπορείς να τα σηκώσεις. Σπάς το. Ζησάρας λέει, δεν παίζει ρόλο πόσο κιλά σηκώνεις, αλλά το σιωμάχεις, έτσι.
Δεν παίζει ρόλο πόσο θα τη σηκώνει, αλλά το πώς είσαι. Το πώς είσαι. Χυπατιόμαστε τώρα. Τι είπα αυτό. Τα δικά του. Τι κάνει. Στην ταγωνίδια. Υπομονή. Υπομονή λέει το τετράδιο. Και αφού κάναμε την προπόνηση τη σκληρή, μετά έχουμε δυνάμωση ποδιού. Και το τέλος, βαράμε σαμπό. Και βαράμε δυνάμωση. Κάλτσα καλή. Εδώ. Ναι, τι είναι αυτό ρε μαλάκα. Και πάμε λίγο με δυνάμωση στο πόδι. Όπα, πετσί ούτρα και πάνω. Έλα, δεν αυτό δεν είναι φαΐ. Φαΐ τώρα Μάγκης, φαΐ. Πάνω απ' όλα, φαΐ. Μπορεί να είμαστε έτσι, απλά έχουμε καλό μεταβολισμό, παιδιά. Θέλει πες και στα παιδιά το, όσο και να βαράς, πες λίγο στα παιδιά. Ό,τι φάρμακο να πάρει, άμα δεν φας, φαΐ. Θέλω να το παίξω ρε φίλε, για να στηρεύω. Όχι ρε φίλε, μην το παίξω. Θα πεις βασικά την αλήθεια εγώ σου λέω. Ρε φίλε, η αλήθεια είναι ότι πρέπει να τρως πολύ. Πρέπει να τρως καλά, όχι πολύ το 5 πίτα γύρω. Όχι, ναι, δεν θα τρως καλό φαΐ. Ποιοτικό φαγητό. Ποιοτικό φαγητό, καλή προπόνηση και υπομονή. Αυτή είναι μια καθημερινή μέρα από αυτόν τον τελευταίο μήνα. Γίνεται αυτό κάθε μέρα. Όχι το μήνα, έχουμε πολύ καιρό ρε, να το κάνουμε αυτό. Ρε φίλε, από τότε που πάμε αυτό με το πόδι. Ναι, απλά ρε φίλε, ναι. Τόσο, από τότε που πάμε το χειρουργείο γίνεται αυτό σχεδόν κάθε μέρα. Εντάξει, κάνουμε πράγματα μέσα στη μέρα, αλλά είναι λίγο. Έχουμε και δουλειές, τώρα περπατάω. Να πούμε ότι είμαστε σε μια μεταβατική περίοδο που κάνουμε τις δουλειές που χρειάζεται εδώ στη Λαμία και φεύγουμε. Γι' αυτό τώρα είμαστε. Και πρέπει να κάνουμε το πόδι εδώ καινούργιο γιατί θα πάμε. Yeah, buddy! Lightweight, φίλε. Lightweight! Ρίζει τα τάμπρακα. Κρεατάκι. Μετά παίρνει και λίγο κρεατίνη. 3G. Συνεχίζουμε. Μουσχαράκι. Που γυριστό, έτσι. Θα ρίξει για μήνα. Αλλά έχουμε συνέχεια μετά. 3G οπωσδήποτε κρεατίνη. Άμα δεν τρώτε κρέα τη μέρα, 5. Δεν λε έτσι. Τίποτα είπαμε. Φάει μόνο παιδιά. Μόνο φάει τίποτα άλλο. Άσε τώρα κρεατίνης λέει εσύ τώρα. Στο μεταξύ παραγγέλνουμε τώρα κάτι περίεργα να πούμε να συνεχίσουμε τη διατροφή μας. Και προχθές ήμουν στο σπίτι του Γιώργου και είχα ξαναπαραγγείλει στο σπίτι του Γιώργου. Και παρήγγειλα από το eFood. Και είχα τη διεύθυνση του Γιώργου και με παίρνει τηλέφωνο άσχη μου λέει μα απ' έξω. Και λέω πού απ' έξω δεν είναι κανένας. Και είχε πάει στο σπίτι του Γιώργου. Και του πήρα τηλέφωνο και λέω έκανα πέτσα λέω. Και έρχεται τώρα. Πάμε να συνεχίσουμε το φαΐ γιατί δεν πάει καλά.